Μόλι την τελευταία στιγμή και λίγο πριν προχωρήσει η απόφαση του προηγούμενου Δημοτικού Συμβουλίου για τη συνεργασία με ιδιώτε, προκειμένου να γίνει η αποκομιδή των απορριμμάτων στον Καλλικρατικό Δήμο Κατερίνη, το Συμβούλιο τη Επικρατεία έδωσε το πράσινο φω για προσλήψη συμβασιούχων στην τοπική αυτοδιοίκηση, παρά το γεγονό ότι βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο. Έτσι, το πρωί τη Πέμπτη, με τη διαδικασία του κατεπήγοντο, συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Κατερίνη και αποφάσισε να προσλάβει 78 υπαλλήλου με δίμηνε συμβάσει, προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένε ανάγκε τη θερινή περίοδου. Από αυτού, οι 64 θα εργαστούν στην καθαριότητα, 12 θα είναι οδηγοί απορριμματοφόρων και 2 θα χειρίζονται τα σάρωθρα. Όπω εξήγησε ο αρμόδιος αντιδήμαρχο κ. Δημήτρη Βαϊνά, τώρα στον τομέα τη καθαριότητα απασχολούνται 40 άτομα. Ο κ. Βαϊνά επανέλαβε ότι συνολικά απαιτούνται 18 πληρώματα για απορριμματοφόρα, ενώ τώρα βγαίνουν μόνο τα 6. Αυτό έχει ήδη φανεί στην πόλη τη Κατερίνη καθώς υπάρχουν γειτονιές στι οποίε δεν μαζεύονται έγκαιρα τα σκουπίδια. Ο Δήμαρχο Κατερίνη ζήτησε συγγνώμη από του πολίτε για την ταλαιπωρία που υπέστησαν, αλλά διευκρίνησε πω ο Δήμο κινήθηκε γρήγορα μόλι εκδόθηκε η απόφαση του Συμβουλίου τη Επικρατεία. Η απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία, καθώς αρνητικοί ήταν ο κ. Μάντζιο και ο κ. Ανανιάδη. Κατά πλειοψηφία αποφασίστηκε και η πρόσληψη οκταμινητών για τι ανάγκε ανταποδοτικών υπηρεσιών, ενώ με τον ίδιο τρόπο αποφασίστηκε και η πρόσληψη 43 υδρονομέων.